Οι αλλαγές σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι πραγματικά απίστευτες και τρέχουν τόσο γρήγορα που δεν μπορεί να τις αντιληφθεί καν ο μέσος άνθρωπος και να τις παρακολουθήσει. Η Κίνα κερδίζει έδαφος αυτή τη στιγμή έναντι της Αμερικής και όλων των άλλων χωρών ουσιαστικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Κερδίζει στο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αντιθέτως, η Αμερική χάνει και αποκλείεται επίσης από κάποιες χώρες. Ένας πιθανός πόλεμος είναι στη μέση αυτή τη στιγμή, όπου κατά τη δική μου άποψη έχει ξεκινήσει ήδη, ενώ και μεταξύ Κίνας και Αμερικής, και θα σας το αναλύσω στη συνέχεια. Για το βίντεο. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε άλλο ένα βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση και ανάλυση. Γιάννης Αντρέου εδώ. Παρακολουθώ τα τελευταία γεγονότα και έχω εκπλαγεί γιατί για πρώτη φορά βλέπω αυτές τις αλλαγές να τρέχουν σε τέτοιο μεγάλο βαθμό και να συμβαίνουν και να αλλάζουν ισορροπίες σε αυτό το πλανήτη και οι πολιτικές δυνάμεις και οι οικονομίες και τόσο γρήγορα, έτσι. Γιατί φαίνεται ότι είχαμε αρκετές αλλαγές και τα τελευταία χρόνια, αλλά τους τελευταίους 2 με 3 μήνες έχουμε δει πάρα πολλά να συμβαίνουν. Και από ό,τι φαίνεται θα αλλάξουν τα πράγματα πολύ πιο σύντομα από ό,τι θα περιμέναμε, γιατί συνήθως για να αλλάξει μια πολιτική δύναμη ή να γίνει μια άλλη χώρα σαν υπερδύναμη κτλ. Αυτό παίρνει γύρω στα 10 χρόνια, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, όπως έχει συμβεί κάθε 100 χρόνια κτλ. Μέχρι στιγμής. Αλλά λόγω του ότι πλέον η τεχνολογία είναι πιο εξελιγμένη και η πληροφορία και πολλά άλλα πράγματα που τρέχουν με άλλες ταχύτητες, και οι αλλαγές φαίνεται ότι έρχονται πιο γρήγορα από ό,τι θα τις περιμέναμε αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά λοιπόν θα τα αναλύσουμε στο σημερινό βίντεο. Πριν εμβαθύνω στο θέμα, ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι σας, δεν έχετε κάνει ακόμα. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, links όλα στην περιγραφή του βίντεο, όπως και για μαθήματα που έχω πάνω στα οικονομικά, σε κρυπτονομίσματα, affiliate marketing και πολλά άλλα πράγματα που μπορεί να δείτε στο Andreou Academy, όπως και βιβλία για προσωπική ανάπτυξη. Και πάμε να δούμε λοιπόν τα εξής πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πόλεμο στη μέση που κορυφώνεται μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής, αλλά λαμβάνει χώρα στην Ουκρανία. Και γιατί λοιπόν είναι ουσιαστικά μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής? Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό ο πόλεμο σχεδιάζεται και εκτελείται από στρατιώτες, όπου είναι σίγουρα ο Ουκρανικός στρατός, είναι μισθοφόροι από διάφορες χώρες, από Αμερική, από Ευρώπη. Και αυτός ο πόλεμος σχεδιάζεται και υποπτεύεται από 97 Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως μάθαμε από τις πληροφορίες που διέρευσαν από το Πεντάγωνο πριν 2-3 μέρες. Αν και ξέραμε βασικά, απλώς τώρα είναι πιο επιβεβαιωμένο ότι ουσιαστικά ο πόλεμος γίνεται από αυτούς, έτσι, κατά κύριο λόγο. Και ενώ λοιπόν η Αμερική τώρα προσπαθεί να πολεμήσει τη Ρωσία και να σταματήσει, υποτίθεται, το πόλεμο, που ουσιαστικά δεν έχει κάποιο στόχο να σταματήσει το πόλεμο, και αυτό είναι ξεκάθαρο για όποιον καταλαβαίνει τι συμβαίνει σε αυτό το πλανήτη, ταυτόχρονα η Κίνα εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός και προσπαθεί να κάνει συμμαχίες. Τρέχει στη Μέση Ανατολή, τρέχει στην Αφρική, τρέχει πάνω κάτω στη Ρωσία, και η αλήθεια είναι ότι εκμεταλλεύεται στο μέγιστο αυτή τη στιγμή το γεγονός αυτό. Και είναι αδιανόητο το τι συμβαίνει, γιατί ουσιαστικά το πεδίο είναι ελεύθερο για την Κίνα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ηγεσία στην Αμερική, δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία. Οι ατζέντες που έχει το Biden Administration είναι ξεκάθαρα αυτοκαταστροφικές. Και μπορείτε να το δείτε αυτό από όλες τις πλευρές. Και οι ατζέντες αυτές δεν είναι καν από το Biden Administration, αυτό που είναι το official που ξέρει ο κόσμος. Είναι βασικά από το Deep State. Ο George Soros έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θέλει να διαλύσει την Αμερική. Είναι δημόσιες οι δηλώσεις του. Ο γιος του έχει επισκεφτεί 14 φορές το Λευκό Οίκο από όταν ανέλαβε ο Biden σαν πρόεδρος. Και για να σας δώσω απλώς μερικά πράγματα να καταλάβετε το τι σημαίνει αυτό καταστρέφεται, έχουν καταφέρει να αυξήσουν το χρέος της χώρας από τα 23 μέχρι τα 31,3 τα τελευταία 2 χρόνια, πάνω από 30%. Και η ατζέντα τους λέει το εξής: να μαζέψουν άλλους 5,6 τρισεκατομμύρια φόρους από τον αμερικανικό λαό και να αυξήσουν το spending, τα έξοδα της χώρας τέλος πάντων, στα 50 τρισεκατομμύρια. Καλά τα ακούσατε. Δεν είναι δικές μου ιδέες, δικά μου λόγια. Είναι απίστευτο αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Το λέει η Υπουργός Οικονομικών, η Janet Yellen, στη Βουλή. Ενώ δεν έχουν βάλει κάποιο τέτοιο νούμερο δημόσιο ήδη, αλλά υπάρχουν φυσικά στα νομοσχέδια που προσπαθούν να περάσουν αυτή τη στιγμή και υπάρχει μια τεράστια αντίσταση στην Βουλή και στη Γερουσία για να περάσουν αυτά τα νομοσχέδια. Και κάνει μια ανάλυση ένας σένατορ και του λέει ότι άρα λέει από αυτό το σχέδιο θα αυξηθεί το χρέος της χώρας στα 50 τρισεκατομμύρια. Και λέει yes η Janet Yellen, όπου... Τώρα μπορεί να μιλάω λίγο θεμωμένα και γενικώς δεν θα καταλάβετε ότι δεν είμαι ο άνθρωπος και δεν έχω κάποιο πρόβλημα γενικώς με τους ανθρώπους. Έχω πολύ αγάπη και σεβασμό για την ανθρωπότητα στο σύνολο. Αλλά όταν βλέπω ανθρώπους που αυτοκαταστρέφονται και επηρεάζουν όλο τον κόσμο, δεν επηρεάζουν μόνο την οικονομία της Αμερικής αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνουν, είναι πραγματικά απίστευτο. Και την αποτυχία της κυβέρνησης αυτή στην Αμερική την έχουμε δει κάποιος απλώς αν παρακολουθήσει τα γεγονότα, δηλαδή είτε με τον πληθωρισμό, είτε με τον πόλεμο στον Αφγανιστάν, είτε με τον πόλεμο στην Ρωσία, και που έχουν αποτύχει
αρκετές φορές σε πολλά πράγματα και κανένας δεν λαμβάνει καμία υπευθυνότητα. Ο Biden τα έχει χαμένα. Δεν έχω κάποιο μίσος προσωπικά σαν άτομο προς άτομο για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν είναι πια για αυτή τη θέση. Τόσο απλά. Και μετά η Κίνα κάνει το εξής. Αυτή τη στιγμή έχει κατακτήσει την Αφρική. Οι συναλλαγές της Κίνας με την Αφρική είναι στα 263 δισεκατομμύρια το χρόνο και της Αμερικής είναι στα 64 δισεκατομμύρια. Και από κάποιες ομιλίες που έβλεπα από τους Αφρικανούς πολιτικούς λέγανε ότι ουσιαστικά δεν τους σέβονται καν οι Αμερικοί και δεν έχουν καταφέρει καν να πάρουν προς το μέρος τους στην Αφρική. Είναι σημαντικό και αυτό, έτσι. Παρόλο που δεν είναι μεγάλη οικονομία ακόμα για να επηρεάσει τόσο το πλανήτη, είναι σημαντικό γιατί είναι μια ολόκληρη ήπειρος εκεί πέρα. Και η Κίνα από αυτό κερδίζει έδαφος. Εκεί που έχει όμως τεράστια σημασία και παίζει τεράστιο ρόλο για όλο το πλανήτη είναι η Μέση Ανατολή, που είναι όλες οι αραβικές χώρες. Σαουδική Αραβία, Αραβικά Εμιράτα, Ιράν, Συρία, Αίγυπτος και όλα αυτά. Αυτές οι χώρες έχουν ενωθεί με την Κίνα και η Κίνα προσπαθεί να συμφιλειώσει τώρα αυτές τις χώρες. Πριν δύο μέρες είδα την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας ότι θα ανοίξει πρεσβεία πλέον στο Ιράν. Το Ιράν φτιάχνει πυρηνικά όπλα αυτή τη στιγμή. Η Αίγυπτος στέλνει πυράβλους στη Ρωσία. Η Βόρεια Κορέα έβλεπα ότι θέλει να, σε μια είδηση ότι θέλει να στείλει εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες στη Ρωσία γιατί έχουν συμμαχίες, την είχε βοηθήσει η Ρωσία παλιά και τώρα θέλουν να βοηθήσουν και αυτοί. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά με καμιά χώρα δεν μπορούν να κόψουν deal και να κρατήσουν κάποιες σχέσεις η Αμερική αυτή τη στιγμή. Γιατί όλο το πρόβλημα είναι στην ηγεσία, στο κεφάλι, από τον ίδιο τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους που είναι από κάτω. Ο Μπλίνκεν και ο άλλος, ο υπουργός άμυνας, είναι τελείως άχρηστοι. Δεν κατάφεραν να κρατήσουν μια ισορροπία στο Αφγανιστάν, δεν κατάφεραν στη Ρωσία. Και πριν από δύο μέρες στην επίσκεψη του Μακρόν στην Κίνα με τον πρόεδρο της Κίνας, όπου υποτίθεται πήγε εκεί πέρα για να ζητήσει από την Κίνα για να τα βρουν η Ρωσία, η Ουκρανία κτλ. Και να σταματήσουν το πόλεμο και όλο αυτό το πράγμα τέλος πάντων που υποτίθεται κάνουν συναντήσεις, αλλά ποτέ δεν γίνεται κάτι ουσιαστικό. Γι' αυτό απλώς κλιμακώνεται ο πόλεμος ακόμα παραπάνω. Ο πρόεδρος της Γαλλίας βγαίνει και ανακοινώνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί από την Αμερική. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της επίσκεψης. Έτσι, είναι απίστευτο. Και όσον αφορά το θέμα το leadership, αυτή τη στιγμή έχει δείξει ξεκάθαρο ότι η Κίνα έχει πιο δυνατό leadership. Και το ότι η Κίνα παίρνει μεγαλύτερη δύναμη και κερδίζει έδαφος αυτή τη στιγμή, δεν είμαι υπέρ αυτού. Έτσι. Δεν είναι ότι θαυμάζω την Κίνα με κάποιο τρόπο πάνω σε αυτό. Γιατί θεωρώ ότι είναι από τις χειρότερες κυβερνήσεις και τις πιο καταπιεστικές αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Παραβιάζουν ακόμα και τα απλά ανθρώπινα δικαιώματα σε καθημερινή βάση. Αλλά σας λέω απλώς το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και είναι ξεκάθαρο. Άλλο το τι θέλεις να γίνει και τι θα ήθελες να συμβαίνει και άλλο το τι πραγματικά συμβαίνει. Και θεωρώ λοιπόν ότι τουλάχιστον θα πρέπει να γνωρίζουμε το πώς θα πού βαδίζει αυτός ο πλανήτης και τι έρχεται μετά από όλα αυτά. Και μετά η επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στο Ταϊβάν που έγινε πριν τρεις ημέρες αύξησε λίγο τις εντάσεις μεταξύ Αμερικής και Κίνας, γιατί κάπως είναι λίγο ξεκάρφωτο τώρα το Ταϊβάν με την Αμερική, ενώ είναι στην άκρη της Κίνας εκεί πέρα κτλ. Anyway, αυτό προφανώς χρειάζεται μια ανάλυση από μόνο του. Αλλά αυτό που φαίνεται ξεκάθαρο είναι ότι η Αμερική στηρίζει το Ταϊβάν γιατί έχει συμφέροντα και τους έχουν πουλήσει όπλα αξίας 19 δισεκατομμυρίων και τους τα έχουν στείλει καν μέχρι στιγμής. Και μετά από αυτό η Κίνα περικυκλώνει το Ταϊβάν με αεροσκάφη, με φρεγάτες και τα διάφορα και γίνεται ο χαμός. Οπότε υπάρχει και πιθανότητα πολέμου μεταξύ Κίνας και Αμερικής και με όπλα και όχι μόνο οικονομικός. Και αυτή τη στιγμή το ότι η Αμερική έχει και Ρωσία και Κίνα και είναι στις δύο άκρες ουσιαστικά δίνει καλύτερες ευκαιρίες στην Κίνα να μπορεί να επιτεθεί και να κυνηγάει τους στόχους της που έχει κάνει, που έχει βάλει ξεκάθαρο στόχο να γίνει η επόμενη υπερδύναμη στο πλανήτη. Και αυτό που κάνει επίσης η Κίνα είναι ότι έχει πληροφορίες για όλες τις χώρες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ξέρει ακριβώς τι γίνεται στην Ευρώπη, ξέρει ακριβώς τι γίνεται στην Αμερική, έχει δικούς της ανθρώπους μέσα σε κυβερνήσεις, έχει αγοράσει mainstream media και έχει έλεγχο ήδη μέσα στην Αμερική και έχει καταφέρει να δημιουργήσει και εμφύλιους πολέμους αυτή τη στιγμή. Και ειδικά ο πόλεμος κατά τον Τραμπ στην Αμερική που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, αν και έχει αρκετούς haters ήδη στην Αμερική και δεν χρειαζόταν η Κίνα, αλλά έχει συμβάλει σε τεράστιο βαθμό και η Κίνα και θα μπορούσα σε κάποιο βίντεο να το αναλύσω αυτό, αλλά νομίζω δεν έχει και τόσο σημασία και απλώς να δούμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής τα πιο βασικά που συμβαίνουν και που έχουν σημασία να ξέρουμε. Αλλά με το leadership που έχει
έχει αυτή τη στιγμή η Αμερική, που είναι εντάξει αυτοκαταστροφικό, και με αυτό που κάνει η Κίνα, φαίνεται ξεκάθαρο ότι κερδίζει έδαφος αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η φάση, γιατί θα έχουμε δυστυχώς την ίδια κυβέρνηση για άλλο 1,5 χρόνο. Και λόγω του ότι υπάρχει, έχουν δημιουργήσει τώρα και διαμάχες μέσα στην Αμερική και θα χειροτρέψουν τους επόμενους μήνες, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και κάνουν expose και το Biden administration και το γιο του και αυτά, και αυτοί πίσω τους πολεμάνε ο ένας τον άλλον αυτή τη στιγμή, ενώ αντί να ενωθούν και να πολεμάνε άλλους ή τέλος πάντων να κρατήσουν μια ισορροπία, γιατί δεν χρειάζεται πάντα να πολεμάς κάποιον. Και έτσι λοιπόν έχει κατάσταση μέχρι στιγμής. Και από την άλλη επίσης συσσωρεύει συνέχεια χρυσό η Κίνα και η Ρωσία κάνει το ίδιο. Αλλάζουν πάρα πολλά και σε οικονομικό επίπεδο έχουμε και τα CBDCs, το οποίο επίσης είναι για άλλο βίντεο. Ένας χαμός και με αυτά, με το ψηφιακό χρήμα, θα το αναλύσω σε κάποιο άλλο βίντεο. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Θέλω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις κάτω στα σχόλια. Ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι σας, δεν έχετε κάνει ακόμα και θέλω να δείτε και άλλα βίντεο σαν αυτά για κρυπτονομίσματα και γενικώς οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρον να βάζω στο κανάλι. Και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.